Ο ισχυρός σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου κινητοποίησε στο Ρέθυμνο τη σχολική κοινότητα του Πειραματικού Λυκείου, καθώς εντοπίστηκαν ρογμές στους τοίχους και τις κολόνες. Άμεσα, τεχνικά συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε αυτοψία, ενώ αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του σχολείου, μέχρις ότου να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 6 ρογμές σε κολόνες κοντά στο γυμναστήριο και αποφασίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο, το σχολείο να παραμείνει κλειστό περίπου για 10 μέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης και από την επόμενη μέρα που έπεισε το σχολείο μπήκαμε σε τηλεκπαίδευση, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο και από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Ουσιαστικά ο σεισμός εμφάνισε κάποιες ρογμές, οι οποίες υπήρχαν λόγω της αναθράκωσης του οπλισμού. Δεν τίθεται όμως κάποιο θέμα στατικής ανεπάρκειας του κτηρίου, γιατί διαφορετικά θα είχαμε κλείσει τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και θα είχαμε περάσει σε άλλους είδους επισκευές. Όχι επισκευές, ενισχύσεις βασικά του δομήματος, ώστε να έχει ασφάλεια. Συμπληρωματικά να σας πω ότι στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος κινείται, έχει καταθέσει μια πρόταση για να επιχορηγηθεί για μελέτες και οπτικούς και δευτεροβάθμιους στατικούς ελέγχους για αρκετά μεγάλο αριθμό δημόσιων κτηρίων. Πάντως, όπως ξεκαθαρίζει ο Άγγελος Μαλάς μέσω της Κρήτη TV, πέρα από το Πειραματικό Λύκειο, όλα τα υπόλοιπα σχολικά κτίρια του Μητροπολιτικού Δήμου δεν παρουσιάζουν κανένα απολύτως πρόβλημα και κυρίως ζητήματα στατικότητας. Είχαμε διάφορα αιτήματα από σχολεία, σπεύσαμε άμεσα. Ερευνήσαμε το σύνολο των υποβληθέντων υποθέσεων, τέλος πάντων, και καταλήξαμε ότι μόνο το σχολείο το Πειραματικό έπρεπε να διερευνήσουμε. Αν πρέπει να συζητάμε για μια απλή ουσιαστικά φθορά στα επιχρήσματα και αναθράκωση των οπλισμών ή υπήρχε κάποιο θέμα στατικό. Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις των ειδικών, το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου θα είναι και πάλι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας.